πάμε λίγο στη Σούλα Γκλάμουρος που ειλικρινά το τελευταίο χρονικό διάστημα, παιδιά, δεν ξέρω γιατί κάνει πάρα πολλές δημοσιεύσεις για τον Στάθη Σχίζα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια φωτογραφία την οποία πόσταρε χθες γράφοντας και 10 K την εβδομάδα, περισσότερα από όλους. Λίγα δεν πήρε, λέει, και τόσο καιρό που έκατσε μέσα, αλλά ήμουν στον κόσμο του μεροκάμα του. Βέβαια αυτό μας κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί από ό,τι ξέραμε η αρχική συμφωνία των παικτών όλων ήταν 5 χιλιάρικα την εβδομάδα. Μάλιστα. Τώρα εδώ έχουμε μια διαφορετική πληροφορία που πραγματικά δεν ξέρω τώρα τι να πω και τι να σχολιάσω. Αλλά... Και αν ισχύει. Και αν ισχύει, αλλά προφανώς η Σούλα Γκλάμουρος κάτι θέλει να μας πει το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί από ό,τι βλέπω εμένει λίγο σε συγκεκριμένες δημοσιεύσεις σε ό,τι αφορά τον Στάθη Σχίζα, ο οποίος δεν έδωσε και την επικείμενη λοιπόν συνέντευξη που δίνουν οι παίκτες όταν βγαίνουν από το παιχνίδι στο ξενοδοχείο στην εκπομπή την πρωινή του Sky. Αναμένουμε λοιπόν όμως να δούμε από κοντά τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί από ό,τι γνωρίζω είναι και στους όρους του συμβολαίου όταν ένας παίκτης αποχωρεί από το παιχνίδι. Η πρώτη συνέντευξη που δίνει από το ξενοδοχείο πριν πάρει το κινητό στα χέρια και παρακολουθήσει το τι ακριβώς συμβαίνει έξω είναι να δώσει τις δικές του απαντήσεις στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου. Mm. Περίεργο και αυτό. Αναμένουμε να δούμε τις απαντήσεις του. Άρα υπάρχει πιθανότητα, ας πούμε, να μην πάρει και τα χρήματα ο Στάθης. Δεν το ξέρω τι λέει το συμβόλαιο. Α, όχι. Okay. Ναι, τι λέει το συμβόλαιο. Καλά, δεν το ξέρουμε και τα συμβόλαια του καθενός. Απλά λέμε ότι συνήθως επειδή όταν βγαίνουν το κάνουν αυτό, λογικά είναι μέσα σε ένα συμβόλαιο. Όταν βγαίνει να μιλά, ξέρει, πρώτα στην πρωινή εκπομπή. Αλλά για να δούμε. Περιμένουμε. Με το καλό να γυρίσει. Με το καλό να γυρίσει